online. Πάρτε και μπορεί να ξεκινήσει. Πάρτε και τα καμπάκια. Καλημέρα από τη Βόρεια Κέρκυρα, από τα Χαράβη της Βόρειας, του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Είμαι ο Βόρος Θεοδωρής, οικονομολόγος στατιστικός. Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι φόρουμ δήμων που υιοθετούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και εφαρμόζουν καλές πρακτικές στην διαχείριση των αποκλήτων. Στην παρέα μας έχουμε εκπροσώπους από το Δήμο Χαλανδρίου, από το Δήμο της Νέας Μύρνης, το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, το Δήμο της Ερέτριας, από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας, έχω δίπλα μου της Πουπλά την Κόκαλη, που είναι η Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, εδώ. Και την ιδέα, πρέπει να σας πω την ιδέα που δόθηκε για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Σε κάποια άλλη εκδήλωση η οποία έγινε στην Ερέτρια της 18 Μαΐου που έτυχε να συντονίζω εκεί. Ναι, αν θέλετε κλείστε τα μικρόφωνα σας οι υπόλοιποι για να δούμε χαρά. Ωραία. Λοιπόν, η ιδέα δόθηκε στην εκδήλωση της Ερέτριας. Ακούμε πολύ. Λοιπόν, οπότε η αφορμή δόθηκε από την εκδήλωση της Ερέτριας, που το θέμα είναι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας σε δήμους και επιχειρήσεις. Ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση και το σημείο που τέλος πάντων έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη να φτιάξουμε ένα τέτοιο φόρουμ ήταν από την επιθυμία των δήμων να λένε τις εμπειρίες τους και να δει. Ορίστε. Θοδωρή, έχει κοπεί το βίντεο σου. Έχω ήχο. Δεν έχεις βίντεο, δεν έχεις. Δεν πειράζει, ας κλείσεις το μίλα χωρίς να το βίντεο μου. Ακούγεται φωνή σου όμως. Ακούγομαι τουλάχιστον. Ναι. Ακούγομαι τουλάχιστον. Ακούμε καθαρά το. Ναι, εντάξει, οκ. Ακούγεται σωστά η φωνή μου. Σωστά, ακούγεται. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Ας έχουμε αυτά τέλεια, δεν πειράζει και θα δούμε αν στην πορεία μπορείς να. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα λίγο, αφού δεν μπορείτε να με δείτε στην οθόνη, να μιλήσουμε λίγο με τους εκπροσώπους από το Δήμο της Ερέτριας. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερέτριας, την Κατερίνα την Κυριακοπούλου. Καλημέρα, Κατερίνα. Θα ήθελα από σένα να μας πεις δύο λόγια, να μας καλημερίσεις και να μας πεις δύο λόγια και για τη συμμετοχή σας στην ΕΔΟ, έτσι. Μαζί με την Κατερίνα είναι και ο σύμβουλος θέματα περιβάλλοντος, ο Γιάννης Ορύπης, οπότε θα τους ακούσουμε και τους δύο. Καλή σας Κατερίνα, μέρα. Κατερίνα, έχεις το λόγο. Θέλαμε. Καλή σας μέρα, με ακούτε? Ωραία. Ναι, ακούγεις μια χαρά. Ωραία. Καλημέρα, και θέλουμε από σένα να μας δώσει μερικά χαρακτηριστικά του Δήμου της Ερέτριας και στη συνέχεια να μας. Καλημέρα λοιπόν από την Ερέτρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την εκδήλωση. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη εκδήλωση που είχε γίνει περίπου, νομίζω, πέρσι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, την Άνοιξη, με την πρωτοβουλία της Μέδουσας, του περιβαλλοντολογικού μας συλλόγου εδώ στην Ερέτρια και με εσάς καλεσμένους, με πολλούς από εσάς. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μας, γιατί και ως νέα δημοτική αρχή ρουφάμε ό,τι καλή πληροφορία μπορούμε να βρούμε για καλές πρακτικές, σύγχρονες, για να εξυγχρονίσουμε και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε, γιατί το να λύσουμε είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα να μειώσουμε και να μικρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο το πρόβλημα των απορριμμάτων σε έναν Δήμο, που μην ξεχνάμε κιόλας ότι αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη μας οικονομική πληγή.
Δεν θέλουμε λοιπόν να δίνουμε τα λεφτά μας στα απορρίμματα. Θέλουμε όσο γίνεται να μειώσουμε αυτό το έξοδο και με τον καλύτερο τρόπο για μια βιώσιμη ανάπτυξη, για να μπορέσουμε να έχουμε και χρήματα για άλλα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Τώρα, ό,τι αφορά τον Δήμο μας, εμείς αυτή τη στιγμή και μετά και από τη νέα νομοθεσία που πρέπει να γίνονται όλοι οι καθαρισμοί οικοπαίδων και γενικότερα που ήρθαν πλέον στην δικαιοδοσία του Δήμου, το μεγαλύτερο μας πρόβλημα που διαπιστώσαμε φέτος, σαν νέα δημοτική αρχή κιόλας, είναι τα κλαδιά. Τα κλαδιά, τα ξερά και γενικότερα όλα αυτά τα απορρίμματα από τα προϊόντα από κλαδέματα. Θεωρούμε και όπως το υπολογίσαμε ότι μιλάμε για το 40 με 50% του όγκου των αποβλήτων του Δήμου. Και αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα και εκεί πάνω πρέπει να κάνουμε focus στις προσπάθειές μας. Εδώ μιλάμε για έναν Δήμο που είμαστε στο σύνολο τα 170.000 στρέμματα. Να σας πω ότι τα αρχεία του 23, αυτά που είναι τελικά και μπορούμε να τα μοιραστούμε ως τελικά στοιχεία, είναι ότι το 23 μεταφέραμε στο σύνολό μας, μεταφέραμε στο ΦΟΒΖΑ 11.125 τόνους, τα οποία πήγαν προς ανακύκλωση οι 698, αλλά τελικά αυτά που γίναν αποδεκτά και ήταν καθαροί τόνοι ανακύκλωσης ήταν γύρω στα 440. Άρα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία μιλάμε για μια ποσόστοση ανακύκλωσης ανακάτοικο στα 34 με 35 περίπου κιλά το χρόνο. Είμαστε 13.500 κατοίκοι. Αυτά έχω σαν επίσημα στοιχεία. Βέβαια να σας πω ότι είναι πλασματικά, δεν είναι απόλυτα, γιατί αρχές του 24, εμείς τους πρώτους δύο μήνες του 24, καθαρίσαμε δύο όρχους με υπολείμματα από το 23, κλαδιών και σύμμικτων, που ήταν τουλάχιστον 1.000 τόνους. Άρα τα στοιχεία που σας δίνω το 23 δεν τα θεωρώ απόλυτα. Είναι στο περίπου. Θεωρώ ότι από το 24 θα είμαστε πιο απόλυτοι για να ξέρουμε και εμείς τις καταγραφές μας και τι ακριβώς συμβαίνει στο γύρο, στο Δήμο. Αλλά λίγο πολύ τα στοιχεία μας είναι αυτά. Και το μεγαλύτερο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε είναι τα κλαδιά. Αυτά από μένα, Γιάννη. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι το όραμά μας είναι το zero waste. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να ξεκινήσουμε με βήματα. Τη γνωρίζω πολύ καλά την υπόθεση, γιατί ασχολούμαι με το αντικείμενο από το 87. Αυτά είναι τα περιοδικά που κυκλοφορούσαμε κάπου. Ήμουνα στην ομάδα αυτή και δούλευα μαζί με τα παιδιά, με τον Χρυσό και τον Νίκο. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε ρεαλιστικούς στόχους. Και η ρεαλιστική στόχη για μένα είναι: μαζεύουμε πρώτα τα κλαδιά, όπου έχουμε κάνει προσπάθειες τέτοιες κατά το παρελθόν, από το, σας λέω τώρα, από το 96-97, αλλά δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή. Τώρα πιστεύω η καινούργια Δημοτική Αρχή θα ακολουθήσει διαφορετικά μονοπάτια, το δείχνουν μέχρι στιγμής τα παιδιά που τέλος πάντων δουλεύουν μέσα στο Δήμο μας. Λοιπόν, με τα κλαδιά μας, το πρώτο. Το δεύτερο είναι να κάνουμε οικιακή κομποστοποίηση που έχουμε άμεσα από το. Γιατί ο κάθε στην περιφέρεια, όλοι έχουν ένα κυπάκι, όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό και θα βλέπουν και άμεσο αποτέλεσμα. Και το επόμενο είναι τα χαρτιά, χαρτόκουτα και μεγάλη, ό,τι έχει όγκο βασικά. Αυτά μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε κατά κάποιο τρόπο. Και μετά θα προχωρήσουμε, το μεθεπόμενο βήμα θα είναι, ξέρω, πλαστικά, κουτιά και πάει λέγοντας, αλουμίνια, μέταλλα, αυτά. Που σημαίνει ότι ξεκινάμε από αυτά τα ογκώδη, ας πούμε,
που έχουν όγκο και μπορούν να λειτουργήσουν σε επίπεδο ανακύκλωσης και να δούμε άμεσο αποτέλεσμα. Και βέβαια θα δανειστούμε πρακτικές από όλους σας, γι' αυτό βρισκόμαστε. Και είναι πολύ όμορφο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και μπράβο σε όσοι το έχουν σκεφτεί και στο Θοδωρή το Βόρο που έχω μιλήσει αρκετές φορές. Να ανταλλάσσουμε πρακτικές, να δούμε τι γίνεται, πού είναι η παθογένεια όπου έχει ξεκινήσει η ανακύκλωση. Θυμάμαι το φορτηγάκι της ανακύκλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, όπου μάζευε τα απορρίμματα από τα ανακυκλώσιμα από το 1993, 1994, 1995 και ακόμα βρισκόμαστε όχι με ένα βήμα μπροστά, αλλά με 4 βήματα πίσω. Έχουν υπερπληρωθεί οι χυτά, γιατί ποτέ δεν υπήρξαν χυτοί, και τώρα δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Τα τρέχουμε στην άμφισσα. Άκουσον, άκουσον. Το επόμενο βήμα είναι, λέει η Κατερίνη, το επόμενο φεγγάρι. Δεν ξέρω τι είναι από σελήνη. Πρέπει να δούμε την παθογένεια. Και είναι πολύ όμορφο που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή μια ομίγυρη με έντονες ανησυχίες για να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ιδέα αυτή ακριβώς είναι να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και να δούμε πού είμαστε καλοί, πού είμαστε λιγότερο καλοί και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Θα ήθελα προς Αθήνα, πάμε λίγο προς το Δήμο Χαλανδρίου και να μπει στη συζήτηση ο φίλος μου Γεράσιμος ο Λιμπεράτος και να μας δώσει την εικόνα του Δήμου Χαλανδρίου. Γεράσιμε, μου επιτρέπεις ένα λεπτό λόγο, πρώτα, μια δική μου παρέμβαση και μετά να μας τα πεις αναλυτικά. Ο Δημήτρης Βασιλόπουλος είμαι, να κάνω εγώ ένα λεπτό μια παρέμβαση για το Χαλάνδρι και μετά να μας τα πει Γεράσιμος αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ο αντιδήμαρχος απορριμμάτων στο Χαλάνδρι, ανακύκλωση απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Η ιδιότητά μου είναι πολιτικός μηχανικός, επιστημονική μου ιδιότητα και είμαι αντιδήμαρχος στο Χαλάνδρι γύρω στους 9 μήνες, τους τελευταίους 9 μήνες. Το Χαλάνδρι είναι μια πόλη 11 τετραγωνικών χιλιόμετρων και περίπου 88 με 88.000 κατοίκους. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση στην ομάδα σας και στην παρέα σας. Θεωρώ πολύ κρίσιμο και σημαντικό να συζητάμε τα θέματα ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας και να ανταλλάσσουμε απόψεις, να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Εγώ έχω το εξής πολιτικό πρόβλημα και ήθελα να το βάλω συζήτηση πριν ο Γεράσιμος σας αναλύσει, ο καθηγητής Γεράσιμος την περάσει, σας αναλύσει περισσότερο τα θέματα, ας πούμε, το τι κάνουμε ακριβώς στο Χαλάνδρι. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει, μας τρώει η καθημερινότητα. Πρέπει δηλαδή να διατηρήσω την πόλη καθαρή, να προσέξω και να επιμεληθώ την ποιότητα ζωής των κατοίκων και παράλληλα να προσπαθήσω σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο. Και ενώ δύσκολο πλαίσιο, ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση και από πλευράς εργατικού δυναμικού και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αλλά και από πλευράς πόρων. Σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο, λοιπόν, να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλύτερο περιβαλλοντικό επίπεδο. Εμείς στο Χαλάνδρι εδώ και 10 χρόνια έχουμε κάνει στρατηγικές επιλογές για διαλογή στην πηγή, για ανακύκλωση. Έχουμε περίπου 13 ρεύματα, έχουμε 13 ρεύματα ανακύκλωσης. Έχουμε αγοράσει 2 οικόπεδα με χρήσεις γης κατάλληλες για να μπορέσουμε να μεταστηγάσουμε την υπηρεσία καθαριότητάς μας και να πάμε σε ένα σύγχρονο, αδειοδοτημένο και σοβαρό αμαξοστάσιο. Ξέρετε ότι κανένας δήμος στην Αθήνα δεν έχει αδειοδοτημένο πραγματικά και κανονικό αμαξοστάσιο. Αλλά το πλαίσιο, το περιβάλλον των μελετών, των χρηματοδοτήσεων και το γενικότερο περιβάλλον της χώρας είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Άρα λοιπόν, βάζω το πρόβλημα εγώ, το πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ σαν αντιδήμαρχος και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ξαναλέω. Τα υπόλοιπα, τα πιο αναλυτικά θα μας τα πει ο Γεράσιμος. Σας χαιρετώ εγώ. Ωραία, λοιπόν, με ακούτε, ακούγομαι, και επιβεβαιώ, μια χαρά. Και βλέπετε και την οθόνη μου, έτσι,
Βλέπετε και την οθόνη μου. Βλέπουμε. Μπορεί να την κάνετε full screen όμως. Να την κάνετε. Την έχω κάνει full screen, αλλά... Μήπως πρέπει να το ξεκινήσω πάλι. Λοιπόν, να το ξαναξεκινήσω. Μισό λεπτάκι τότε. Γεράσιμε είναι μια χαρά. Μια χαρά ήταν η οθόνη σας, μην ανησυχείτε. Αν δεν ήταν full screen, τότε δεν το βλέπατε σε presentation mode. Το βλέπω, μια χαρά. Εντάξει. Okay. Συνεχίστε. Λοιπόν, επομένως το ξανακάνω. Λοιπόν, και presentation mode. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία αυτή και βέβαια η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι για να είναι πιο αποτελεσματική πρέπει να είναι διαζώσεις. Οπότε νομίζω δεσμευόμαστε και εμείς ότι θα συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση στην επόμενη συνάντηση. Λοιπόν, θα σας πω λίγο ορισμένα πράγματα για το τι κάνουμε εμείς στο Χαλάντρι. Λοιπόν, ο πληθυσμός, ανέφερε ο αντιδήμαρχος, 88.000. Τυπικά είμαστε 75.000 εγγεγραμμένοι. Έχουμε ένα σημαντικό αριθμό, βέβαια, ετεροδημοτών. Μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 100.000. Οπότε, 88 ίσως είναι μια καλή προσέγγιση. Η έκταση είναι περίπου 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχουμε 8 δημοτικά διαμερίσματα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων εστίασης και πώλησης τροφίμων, περίπου 300, κάπου 40 σχολεία, ένα κοινωνικό παντοπολείο που εξυπηρετεί περίπου 1.200 ωφελόμενους. Εμείς το 2015 ξεκινήσαμε με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, το οποίο είχαμε πάρει πολύ σοβαρά από τότε και διαπιστώσαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την αναλογία κάδων ανακύκλωσης προς κάδους πράσινους, γιατί ήταν εντελώς λάθος, ήταν 3:1, 3 πράσινοι, 1 ανακύκλωσης και δεδομένου βέβαια του όγκου που καταλαμβάνουν τα υλικά της ανακύκλωσης, αυτό ήταν ένας από τους λόγους που η ανακύκλωση ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν να έχουμε ένα σχέδιο. Το σχέδιο λοιπόν περιλάμβανε, ήταν ακριβώς τη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης με διαλογή στην πηγή και περιλαμβάνει βέβαια ένα δίκτυο πράσινων κάδων για τη συλλογή των Σύμικτων. Ο στόχος βέβαια είναι να μειώσουμε αυτό το ρεύμα όσο περισσότερο γίνεται, γιατί αυτό το ρεύμα οδηγείται σε υγειονομική ταφή που βέβαια ξέρετε και την οδηγία που υπάρχει και τις επιπτώσεις της διάθεσης των σύμμικτων απορριμμάτων σε υγειονομική ταφή. Το δεύτερο είναι ένα δίκτυο κάδων για την ανακύκλωση με προδιαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε 2 διακριτά ρεύματα, ένα κίτρινο για χαρτί χαρτόνι και ένα μπλε για τα υπόλοιπα. Οπότε βάλαμε κίτρινο κάδο και έχουμε αυτή τη στιγμή κίτρινο κάδο σε όλη την πόλη. Ένα δίκτυο καφέ κάδων για τη συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, θα πω περισσότερα γι' αυτό παρακάτω. Χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου και των κλαδεμάτων και ένα δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών και αποβλήτων κήπου. Το 2019 κάναμε μία συνολική ανάλυση, πολύ λεπτομερέστερη από αυτή που βλέπετε εδώ, αλλά εδώ μας δίνει τι συμβαίνει περίπου σε περιοχές οι οποίες είναι τουλάχιστον περιοχές κατοικιών. Έχουμε 40% των αποβλήτων να είναι τα υπολείμματα τροφών. Το 40% περίπου είναι τα ανακυκλώσιμα, εκ των οποίων 40% τα 25% είναι χαρτί χαρτόνι. Τα υπόλοιπα είναι κατά σειρά πλαστικό, γυαλί και μετά μέταλλο. Ενώ έχουμε γύρω στο 20% από άλλα, ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο είναι και το χαρτί υγείας. Συγγνώμη, κύριε Λιμπεράτο. Ναι. Είναι κρίμα, γιατί δεν βλέπουμε τις διαφάνειες της. Είναι μόνο στο πλάι, δεν κυλάνε. Έχει μείνει στην πρώτη διαφάνεια μόνο. Και από ό,τι βλέπω έχετε πολύ... μάλιστα, έτσι για να δούμε και τα γραφικά σας. Ευχαριστώ. Τώρα βλέπετε. Τώρα το βλέπετε. Τώρα βλέπουμε. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει λοιπόν στην συνολική παρουσίαση
όταν την κάνουμε presentation mode. Αν προχωράνε τώρα οι διαφάνειες, θα τα συνεχίσω έτσι λοιπόν. Λοιπόν, τώρα βλέπετε την εικόνα αυτή με το που γράφει τώρα Westop. Βλέπουμε, βλέπουμε, μια χαρά βλέπουμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πολύ σημαντικό ήταν λοιπόν στην προσπάθειά μας να υλοποιήσουμε την πολιτική την οποία είχαμε αποφασίσει ήδη από το 2015, ήταν να δούμε τι θα κάνουμε με το μεγαλύτερο κλάσμα, το οποίο ήταν τα βιοαπόβλητα, τα υπολείμματα τροφών. Σε αυτή λοιπόν τη λογική ξεκινήσαμε ένα ευρωπαϊκό, με τη βοήθεια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, του Waste for Think, και πιλωτικά στην αρχή ξεκινήσαμε με περίπου 1.000 κατοίκους, διάσπαρτους σε όλη την πόλη του Χαλανδρίου, και κάναμε, τους ενημερώσαμε για το τι πρέπει να ρίχνουν στον καφεκάδο, τους δώσαμε καδάκια και βιοαποδομήσιμες σακούλες, και στη συνέχεια εκείνο που κάναμε και κλειδί για πρόσβαση σε ένα μικρό καφεκάδο κοντά στο σπίτι τους. Λοιπόν, στη συνέχεια εκείνο που κάναμε είναι φτιάξαμε μια μικρή μονάδα στην οποία κάναμε ξύρανση και τεμαχισμό των τροφικών αποβλήτων, και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε ένα υλικό το οποίο το ονομάζουμε Forbi, Food Residue Biomass, το οποίο είναι εξαιρετικό υλικό υπό την έννοια ότι καταρχήν είναι το 1/4 περίπου του βάρους των αρχικών τροφικών αποβλήτων, γιατί έχει αφαιρεθεί η υγρασία, συντηρείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να χαλάσει και μπορεί να αξιοποιηθεί, δεν μυρίζει καθόλου άσχημα, δεν έχει θέματα οσμών και μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, οπότε κοιτάξαμε στο Πολυτεχνείο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και οι σημαντικότεροι τρόποι, κοιτάξαμε 8 διαφορετικούς τρόπους, οι σημαντικότεροι είναι η παραγωγή κομπόστ μαζί με κλαδέματα, κάναμε 50-50 κομποστοποίηση κλαδέματα και φόρμη, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται πάρα πολύ η διαδικασία της κομποστοποίησης. Είναι μια προσέγγιση αυτή για την αξιοποίηση των κλαδεμάτων για παραγωγή κόμποστ. Το δεύτερο είναι εναλλακτικό καύσιμο για την τσιμεντοβιομηχανία. Και αυτό ήταν εξαιρετικό. Και το τρίτο που ήταν βιοαέριο κίνησης. Με μια μονάδα που φτιάξαμε στο Πολυτεχνείο, παραγάγαμε βιοαέριο κίνησης. Μετατρέψαμε 2 απορριμματοφόρα του Δήμου να κινούνται, ένα πετρελαιοκίνητο και ένα βενζινοκίνητο, να κινούνται με βιοαέριο. Και αυτό είναι ακριβώς μια στην πράξη επίδειξη της κυκλικής οικονομίας, γιατί το απορριμματοφόρο που συλλέγει τα βιοαπόβλητα κινείται με βιοαέριο που παράγεται από αυτά. Με βάση αυτά λοιπόν έχουμε σχεδιάσει καταρχήν έχουμε κάνει μια εκτίμηση πως θα μπορούσαμε να καλύψουμε όλη την πόλη του Χαλανδρίου. Θα θέλαμε μια μονάδα δυναμικότητας 30 τόνων την ημέρα, η οποία θα δεχότανε αυτά τα βιοαπόβλητα, αυτή είναι η μέγιστη δυναμικότητα που προβλέπεται, η οποία θα μπορούσε μέσα σε 3 χρόνια να αποσβεστεί. Το κόστος θα ήταν περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια. Έχουμε μάλιστα και χώρους και το χώρο για να κάνουμε κάτι τέτοιο, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος αυτό, αλλά βέβαια αυτό δεν είναι τόσο απλό, γιατί προσκρούει διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η μικροπολιτική, η οποία δυστυχώς έχουμε να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, άλλοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται, δίνουν ψευδείς ειδήσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, λένε ότι θέλουμε να κάνουμε χωματερή στο Χαλάντρι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, φυσικά. Είναι ένα πρόβλημα, ας πούμε, αλλά θα μπορούσε κανείς ασφαλώς αυτό να το κάνει και σε συνεργασία με άλλους δήμους μεγαλύτερης δυναμικότητας, όμορους δήμους, και αυτό θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για να αξιοποιήσουμε τα βιοαπόβλητα τα οποία παράγουμε. Να πω ότι τα βιοαπόβλητα, το βιοαέριο το οποίο θα μπορούσε να παραχθεί από τα βιοαπόβλητα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και με άλλους τρόπους, όπως είναι με συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, όπως επίσης θα μπορούσε κανείς να παραγάγει και βιοαέριο για σύνθεση, για χρήση στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Σκεφτείτε ότι στην Αττική, για παράδειγμα, που έχουμε 2 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων 800 με 900 χιλιάδες περίπου είναι τα υπολείμματα τροφών, θα μπορούσε να έχει κανείς 200.000 τόνους το χρόνο από φόρμπι να παράγεται,
και παράγοντας με αυτόν τον τρόπο μια σημαντικότατη ποσότητα βιοαερίου που θα μπορούσε να τροφοδοτεί το δίκτυο του φυσικού αερίου και να εξάγουμε φυσικό αέριο αντί να εισάγουμε. Αυτές είναι ενδιαφέρουσες προοπτικές. Λοιπόν, τώρα να πω ορισμένα πράγματα για την υπηρεσία της καθαριότητας που έχουμε. Η Διεύθυνση λοιπόν Διαχείρισης Αποδημάτων και Ανακύκλωσης, που προείσταται πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Δημήτρης Βασιλόπουλος που μίλησε προηγουμένως, αποτελείται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, από το Τμήμα Αποκομιδής Αποδημάτων και Καθαρισμού των Κοινόχρηστων Χώρων, Τμήμα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών και Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης των Οχημάτων. Η συνολική δύναμη της Διεύθυνσης έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό 254 άτομα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα οχήματα τα οποία έχει ο στόλος της Διεύθυνσης, που συνολικά έχουμε κάπου 133 οχήματα συνολικά. Οι πρέσες, για παράδειγμα, απορριμματοφόρα πρέσες είναι 19, έτσι, και υπάρχουν και μήλοι αντίστοιχα. Λοιπόν, έχουμε 13 ρεύματα διαχωρισμού απορριμμάτων συνολικά στο χαλάντρι. Οπότε έχουμε μπλε κάδους διαλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση και κίτρινους, όπως ανέφερα, χωριστά για το χαρτί χαρτόνι. Καφέ κάδους βιοαποβλήτων πλέον έχουμε σε όλη την πόλη απλώσει καφέ κάδο. Μοβ κάδους για την ανακύκλωση υποδημάτων και ενδυμάτων, κόδωνες γυαλιού, ανακύκλωση μπαταριών, ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, κάδι ανακύκλωση ορυκτελαίων και τηγανελαίων αντίστοιχα, ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών από το στόλο του Δήμου, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ογκώδη και αδρανή, μια σημαντική διάσταση και αυτό, και τρίμα κλαδεμάτων. Λοιπόν, έγινε δειγματοληψία και ανάλυση στο περιεχόμενο των μπλε, κίτρινων και πράσινων κάδων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης πρόσφατα, που έδειξε ότι στον πράσινο κάδο το υπόλοιμα ήταν 91,6, δηλαδή λέγοντας υπόλοιμα εννοούμε μη ανακυκλώσιμο. Και το ανακυκλώσιμο υλικό ήταν μόλις 8,4, έτσι, που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Άρα δεν έχουμε πολλά ανακυκλώσιμα σύμφωνα με αυτή την ανάλυση στον πράσινο κάδο. Στο μπλε κάδο το υπόλοιμα ήταν περίπου 32%. Είναι σημαντικά χαμηλότερο το 63% που θεωρούν κατά μέσο όρο ότι είναι το υπόλοιμα στην Αττική, και χαμηλότερο το 57% με βάση το οποίο τιμολογείται ο Δήμος Χαλανδίου στον ΕΣΝΑ. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία θέλω να αναφέρω ιδιαίτερα. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν γίνεται ανάλυση για το τι ακριβώς κάνει ο κάθε Δήμος στον μπλε κάδο, και σαν αποτέλεσμα βγάζουν ένα συνολικό μέσο όρο για την Αττική και κάνουν την τιμολόγηση με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, και όσον αφορά εμάς, αυτό το πράγμα μας αδικεί, και αυτό βέβαια αποτελεί και ένα αντικίνητρο στον τρόπο με τον οποίο στο να κάνει κανείς, να προσπαθήσει να κάνει κανείς καλή ανακύκλωση. Τώρα, σε συνδυασμό με τις ποιοτικές αναλύσεις του Δήμου που είχαμε κάνει το 2019, προκύπτει ότι το πραγματικό υπόλοιμα από την επεξεργασία των υλικών μπλε και κίτρινου κάδου είναι γύρω στο 25%. Η επίδοση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων φτάνει το 2,4 επί του συνόλου των στερεών αποβλήτων με βάση στοιχεία του Νοεμβρίου του 2023. Λοιπόν, εδώ είναι αναλυτικά για το χαλάντρι το τι ακριβώς έχουμε. Η συνολική ποσότητα των απορριμμάτων είναι περίπου, μειώθηκε κάπως το 23, είναι 31.000 τόνοι περίπου. Το σύνολο όλων των απορριμμάτων συμπεριλαμβανομένων των ογκωδών είναι περίπου 44.000 τόνοι. Γιατί έχουμε και μια σημαντική ποσότητα γύρω στους 10.000, γύρω στους 10.000 τόνους, το σύνολο των ποσοτήτων. Μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο, γιατί... Λοιπόν, κάπου 10 με 10.000 τόνους περίπου είναι το σύνολο των ποσοτήτων που αξιοποιήθηκε προς ανακύκλωση. Και να πω ορισμένα πράγματα για τα βιοαπόβλητα. Βλέπετε ότι αυτό είναι σε 45 μήνες η συλλογή των βιοαποβλήτων. Υπήρχε μια σημαντική αύξηση την περασμένη χρονιά, όταν απλώσαμε σχεδόν παντού καφέ κάδο, τώρα το ολοκληρώσαμε αυτή τη διαδικασία. Είχαμε ξεκινήσει από νωρίς
αλλά είχαμε, μας είχε περιορίσει η περίοδος της πανδημίας. Είχαμε δηλαδή κάποιους αρχικούς κάδους στην αρχή και μετά λόγω της πανδημίας καθυστερήσαμε κάπως το να απλώσουμε όλο το, να έχουμε καφέ κάδους παντού. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάπου 900 κάδους σε όλη την πόλη. Να πω ότι εδώ βλέπουμε στοιχεία για τη χωριστή συλλογή των διαβολήτων στον καφέ κάδο του Δήμου. Τα οργανικά λοιπόν απόβλητα σύμφωνα για το Δήμο είναι 90,2%, είναι η καθαρότητα. Ο στόχος της περιφέρειας είναι 87,2%, άρα το πιάνουμε αυτό άνετα. Τα υπόλοιπα είναι κυρίως σε πλαστικές σακούλες που βρίσκονται στον καφέ κάδο και λοιπά απορρίμματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Άρα είναι σημαντικό το ποσοστό της καθαρότητας. Λοιπόν, το συνολικό διαχειριστικό κόστος για το 2023 είναι κοντά στα 12 εκατομμύρια για το Δήμο. Και εδώ είναι κάποιες εκτιμήσεις δικές μου με βάση όλα τα στοιχεία. Η εκτίμηση του ποσοστού ανακύκλωσης είναι 24%. Η εκτίμηση του ποσοστού εκτροπής των διαβολήτων είναι κοντά στο 11%. Έχουμε μεγάλο δρόμο να το να κάνουμε με ευαισθητοποίηση των κατοίκων και προσπάθεια να εκτραπεί περισσότερο διαπόβλητο προς τον καφέ κάδο. Συνολικά, από τον 44.000 τόνους, το ποσοστό που, από αυτό που πηγαίνει στο χιτά είναι το 66% περίπου, τα 2 τρίτα. Το 1 τρίτο είναι το συνολικό ποσοστό που εκτρέπεται, που είναι τι πηγαίνει στην ανακύκλωση, τι είναι τα διάφορα ρεύματα τα οποία ανακυκλώνονται, τα οποία ανέφερα προηγουμένως, καθώς επίσης ένα σημαντικό ποσοστό είναι και τα ογκώδη, είναι περίπου 8.000 τόνοι το χρόνο. Το κόστος, το διαχειριστικό κόστος ανά τόνο, αν διαιρέσω δηλαδή το ποσοστό, τα χρήματα που σας ανέφερα πριν, που είναι περίπου 12 εκατομμύρια με το συνολικό τονάζ, είναι 268 ευρώ ανά τόνο, αλλά βέβαια αυτό περιλαμβάνει και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι ο καθαρισμός κλπ. Λοιπόν, αυτά είναι η συνολική εκτίμηση. Να πω ότι τελευταία, από τον Οκτώβριο του 2022, στρέψαμε την προσοχή μας και σε κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, υπάρχει η πυραμίδα ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων. Το καλύτερο από όλα, το πιο σημαντικό, είναι η αποτροπή των απολύων. Οπότε σε αυτή τη λογική, η πρόληψη δηλαδή με άλλα λόγια. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική λοιπόν αξιοποιήσαμε 3 ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετείχε ο Δήμος και ιδρύσαμε μια μονάδα αποτροπής απολειών τροφών και δημιουργίας τροφικών αποβλήτων, η οποία έχει σαν στόχο να καταγράψουμε τα τροφικά απόβλητα σε όλη την αλυσίδα τροφίμων και να αναπτύξουμε τις στρατηγικές για τη μείωση των απολειών τροφών. Οπότε έχουμε πολλές δράσεις κάνει σε αυτή την κατεύθυνση, εκστρατείες με φυλάδια για την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, zero waste cooking εκδηλώσεις, βιωματικά εργαστήρια αξιοποίησης πλεονασμάτων και υπολοιμάτων, βιωματικά εργαστήρια ανακύκλωσης, είναι μια, αυτό που λέγεται upcycling, με ένα πολύ καλό παράδειγμα, η χρησιμοποιημένη βίνη από τη ζευτοποιία, αντί να πετιέται, να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για να φτιάξει κανείς μπισκότα ή ψωμί. Εκτροπή πλεονασμάτων τροφών των λαϊκών αγορών προς το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου και πολλές δράσεις σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, αυτά νομίζω έχω, ναι. Θα σταματήσω το sharing. Λοιπόν, οπότε η προσπάθειά μας είναι σε βιώσουμε τα απόβλητα ασφαλώς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το δεύτερο είναι να κάνουμε καλύτερη διαχείριση όσο μπορούμε κατά το δυνατόν, καλύτερη συλλογή και να μειώσουμε φυσικά με αυτόν τον τρόπο και το κόστος. Ξέρετε, ένα τεράστιο πρόβλημα είναι βέβαια και το τέλος ταφής τώρα που έχει επιβληθεί, το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο όλο και χειρότερο, όλο και περισσότερο, και επομένως αυτό αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο και για μας να μειώσουμε το τι οδηγείται τελικά στο χιτά. Πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση, όπως καταλάβατε, η πολιτική μας ήταν τέτοια από την αρχή, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε εμείς από μόνοι μας, επενδύοντας σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ.